Καλησπέρα, βρισκόμαστε στην Πηγή Παιδεία, στο Live Τετάρτης, για να μιλήσουμε για μαθητική επιχειρηματικότητα. Κοντά μας έχουμε την κυρία Μαρία Γιαννέτου, Διευθύντρια Επικοινωνίας του Junior Achievement Greece, ενός προγράμματος που έχει έρθει για να αλλάξει τα δεδομένα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Κυρία Γιαννέτου, καλώς ήρθατε. Πραγματικά ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, για την αποδοχή της πρόσκλησης, συγγνώμη. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την αποδέχτηκα με μεγάλη χαρά. Πάντα χαίρομαι όταν έχω την ευκαιρία να μιλάω για αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα. Πριν ξεκινήσουμε, θα δείξουμε ένα μικρό βίντεο που μας έχετε στείλει για το Junior Achievement Greece. Θα μας δώσετε λίγο το περιθώριο να κοινοποιήσουμε την οθόνη μας. Βλέπετε, όλο αυτό γίνεται από υπολογιστή, όχι από κάποιο στούντιο. Μέχρι να το ετοιμάσεις το βίντεο, να πω περί τίνος πρόκειται. Είναι το σποτάκι που ετοίμασε το Junior Achievement Greece με πρωταγωνιστή έναν μικρό επιχειρηματία, έναν νεαρό επιχειρηματία, 16 μόλις ετών, που πηγαίνει πρώτη λυκείου στο Λύκειο Μούδρου στη Λίμνο. Uh-huh. Και θα τον ακούσουμε τον ίδιο να μας πει πώς αισθάνεται. Τώρα στο σποτάκι. Άψογα. Εγώ και ένα μήνα επιχειρηματίε και είμαι ενθουσιασμένο. Με λένε Μάρο Φίκαρη, είμαι 16 χρονών και πηγαίνω στο Γενικό Λυκειό Μούδρου στη Λίμνο. Μπορεί και το δικό σου σχολείο να δηλώσει συμμετοχή ως 15 Ιανουαρίου και να διαγωνιστούμε μαζί. Σε τι? Στο Παγκόσμιο Πρόταση Μαθητική Οικονομική Επιχείρηση του Junior Achievement Greece. Ευχαριστούμε πολύ εγώ και του μαθητέ μου, του καθηγητέ μα και του Junior Achievement Greece που μα έδωσε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να γνωριστούμε και να γνωριστούμε για το κοινό καλό. Καλή χρονιά και καλή επιτυχία σε όλε τι ομάδε. Αυτό ήταν το υπέροχο σποτάκι το οποίο έχετε ετοιμάσει. Ξέρετε τι μου αρέσει πάρα πολύ? Ότι το παιδί ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένο. Έτσι. Και αντικατοπτρίζει το πρόσωπό του. Βλέπουμε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εδώ και 15 χρόνια που υπάρχει στην Ελλάδα. 15 χρόνια, 15 χρόνια στην Ελλάδα. Φέτος. Στην παγκόσμια, το πρόγραμμα αυτό τρέχει σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα πρόγραμμα του Junior Achievement Worldwide, στο οποίο συμμετέχουν περίπου 10 εκατομμύρια μαθητές παγκοσμίως. Και ο οργανισμός έκλεισε 100 χρόνια ζωής πέρυσι το 19. Ιδρύθηκε το 1919 στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών, επεκτάθηκε σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά στη συνέχεια σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο. Και πραγματικά αλλάζει τη ζωή των παιδιών και την κάθε χώρα στην οποία υλοποιείται. Γιατί βλέπουμε αυτό τον ενθουσιασμό που είδαμε στο Μάριο, ο οποίος ζει σε ένα μικρό χωριό της Λίμνου. Του έχω μιλήσει και μου είπε ότι αλλάζει δύο λεωφορεία για να πάει από το σπίτι του στο Μούδρο, που είναι το γυμνάσιο, που είναι και αυτό ένα χωριό, αλλά κεφαλοχώρι, πιο μεγάλο χωριό. Καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί που ζει σε ένα κριτικό νησί, σε ένα χωριό, έχει τη δυνατότητα μέσα από αυτό το πρόγραμμα να ανοίξει τους ορίζοντές του και να καταλάβει ότι έχει πολλές επιλογές στη ζωή του. Και είμαστε εμείς δίπλα στα παιδιά, σε όλους τους εφήβους στην Ελλάδα, να τους μοιήσουμε στην επιχειρηματικότητα, να τους κάνουμε να καταλάβουν τα βήματα πώς γίνεται κάποιος επιχειρηματίας. Και βλέπουμε ότι από την αρχή που παίρνουν μέρος ενθουσιάζονται, ανοίγουν οι ορίζοντές τους, συμμετέχουν πολύ ενεργά και γίνονται αληθινοί μικροί επιχειρηματίες. Και τους χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Ξέρετε, για εσάς που το τρέχετε πάρα πολλά χρόνια, που είστε στην επικοινωνία, πόσα χρόνια ακριβώς έχετε να λάβει το πόσο επικοινωνίας του θεσμού αυτού? Είναι ο έκτος χρόνος φέτος και είναι μεγάλη χαρά μου γι' αυτό. Για εσάς λοιπόν που το τρέχετε 6 χρόνια, που είστε στο θεσμό αυτό 6 χρόνια, καταλαβαίνετε ακριβώς πώς ξεκίνησε, ποια είναι η πορεία. Εμείς όμως, για μας είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο, κάτι πάρα πολύ φρέσκο. Οπότε μπορείτε λίγο να μας κάνετε μία μικρή, να μας διηγηθείτε πώς ξεκίνησε, πώς ήρθε στην Ελλάδα, τα πρώτα στάδια, η αρχή, πώς ήταν για το θεσμό στην ελληνική κοινωνία, πώς το πήραν οι μαθητές. Επειδή με ρωτήσατε πόσα χρόνια είμαι στον οργανισμό, θα ξεκινήσω την απάντησή μου λέγοντας πώς γνώρισα τον οργανισμό. Ήτανε τυχαίο. Μου έγινε η πρόταση μέσω του πρώην Προέδρου του Junior Achievement Greece, που ήταν εδώ γείτονες και τα παιδιά μας ήταν συμμαθητές. Πολύ τυχαία. Και είναι αλήθεια ότι ήμουν διστακτική στην αρχή, γιατί εγώ έχω εργαστεί πολλά χρόνια
ως ρεπόρτερ και παρουσιάστρια στο Μέγκα για 13 χρόνια, ήμουν ενεργή δημοσιογράφος. Και τότε ήταν σε μια περίοδο της ζωής μου που ξεκινούσα να κάνω κάτι καινούριο. Και δεν ήμουν σίγουρη αν αυτό θα μου τέριαζε. Όμως, με το αμέσως μόλις παρακολούθησα έναν τελικό διαγωνισμό της μαθητικής εικονικής επιχείρησης και κέρδισε τότε ένα παιδί, όπως είπα πριν για τη Λίμνο, ένα παιδί, μια ομάδα μάλλον από την Κάλυμνο, κέρδισε το πρώτο βραβείο. Και όταν είδα τον ενθουσιασμό στο πρόσωπο των παιδιών που κέρδισαν το βραβείο και μάλιστα ο πρόεδρος της εταιρείας τότε, της επιχείρησης, ο Νικήτας, ξέσπασε σε λυγμούς το παιδί από τη χαρά του, γιατί είδε έναν άλλο κόσμο να ανοίγεται μπροστά του μετά την κατάκτηση αυτού του βραβείου, κατάλαβα αμέσως ότι εδώ υπάρχει ένας θησαυρός, τον οποίο η Ελλάδα χρειάζεται να αξιοποιήσει, όλα τα οι έφηβοι στην Ελλάδα χρειάζεται να αξιοποιήσουν, και έτσι με πολύ μεγάλη χαρά συνέχισα τη συνεργασία μου και είναι μεγάλη χαρά μου που επειδή το πίστεψα από την αρχή και είδα τα αποτελέσματα ότι είναι τεράστια για τα παιδιά, πραγματικά τα τελευταία 6 χρόνια που έχω αναλάβει την επικοινωνία έχω βάλει τα δυνατά μου και έχει γίνει πολύ γνωστός ο θεσμός στην Ελλάδα. Συμμετέχουν όλο και περισσότερα παιδιά. Είναι υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου το πρόγραμμα. Και το μέλλον δείχνει πολύ λαμπρό και για το Junior Achievement Greece και για τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Για την επιχειρηματικότητα είναι λαμπρό. Ενώ ότι όλα τα παιδιά ξαφνικά μπαίνουν σε μια διαδικασία του να επιχειρήσουν. Έτσι. Άρα θεωρούμε ότι αυτή η γενιά θα φέρει στην Ελλάδα μια διαφορετική αντίληψη από αυτήν που, με την οποία είχαμε μεγαλώσει εμείς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και μάλιστα... θέλω να τονίσω ότι ειδικά αυτή η περίοδος είναι η ιδανική, γιατί υπάρχει ένα δομημένο πλαίσιο πια για την υποστήριξη της νέας γενιάς στην επιχειρηματικότητα. Υπάρχει το Elevate Greece, το οποίο κάνει μια χαρτογράφηση των νέων που ασχολούνται με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και υπάρχουν πάρα πολλοί πια φορείς, ενεργοί και το κράτος, αλλά και άλλοι φορείς και άλλοι οργανισμοί σαν το δικό μας, και άλλοι πιο εξειδικευμένοι στην υποστήριξη των startups, γιατί εμείς ασχολούμαστε πολύ με τους μαθητές και με τους φοιτητές. Υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που υποστηρίζουν τους νέους που επιχειρούν κάτι καινούριο, κάτι καινοτόμο σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οπότε υπάρχει ένα δομημένο πια οικοσύστημα στην Ελλάδα υποστήριξης των νέων που δημιουργούν startups. Και υπάρχουν πολλές πιθανότητες και δυνατότητες χρηματοδότησης για όσους πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με αυτό το θέμα. Οπότε, σίγουρα, είναι πιο χρήσιμο από ποτέ τα παιδιά στην εφηβική τους ηλικία να κάνουν τα πρώτα βήματα, να πειραματιστούν, να καταθέσουν τις ιδέες τους και σιγά-σιγά, πραγματικά, μέσα από το πρόγραμμα αυτό υπάρχει και παγκόσμια στατιστική ότι τα παιδιά τριπλασιάζουν τις πιθανότητες να γίνουν πραγματικά επιχειρηματίες όταν ασχοληθούν με ένα τέτοιο project στα σχολικά τους χρόνια. Οπότε, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται το πρόγραμμα αυτό, σε ποιες βαθμίδες εκπαίδευσης? Απευθύνεται σε εφήβους από τρίτη γυμνασίου, 15 χρονών δηλαδή περίπου, 16, 17 και 18, από τρίτη γυμνασίου ως τρίτη λυκείου απευθύνεται το πρόγραμμα αυτό. Τα παιδιά ξεκινούν με ένα brainstorming, εφόσον το σχολείο δείξει ενδιαφέρον και κάνει αίτηση σε εμάς. Τους στείλουμε εμείς ένα εκπαιδευτικό υλικό ηλεκτρονικό. Ο ένας καθηγητής είναι αυτός που αναλαμβάνει να το τρέξει σε συνεργασία με εμάς. Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η συνάδελφος η Ελίζα Ιπαυλίδη. Έρχεται λοιπόν η Ελίζα Ιπαυλίδη σε επαφή με τον καθηγητή που αναλαμβάνει το πρόγραμμα. Του στέλνει το ηλεκτρονικό υλικό, είναι σε επαφή μαζί του. Ορίζει και έναν εθελοντή που είναι στέλεχος επιχείρησης που συνεργάζεται μαζί μας και ο οποίος υποστηρίζει αυτή τη μαθητική ομάδα για να αναπτύξει την ιδέα της με τον καλύτερο τρόπο. Και έτσι τα παιδιά, αφού κάνουν το brainstorming στην αρχή του προγράμματος, λέει το καθένα την ιδέα του και αποφασίζει η ομάδα ποια ιδέα είναι η καλύτερη και υλοποιήσιμη. Έχει σημασία αυτό, γιατί αν είναι κάποια πολύ ωραία ιδέα, βέβαια, αλλά που δεν μπορεί να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα, δεν μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι καινοτόμο, έξυπνο, αλλά να μπορεί και να υλοποιηθεί. Να γίνει πράξη έστω ένα πρωτότυπο.
Σε μικρό χρονικό διάστημα, φαντάζομαι ότι, δηλαδή, ότι οι μαθητές έχουν πολύ λίγους μήνες μπροστά τους για να οργανώσουν όλο αυτό και πολύ λίγες ώρες. Έτσι. Βέβαια, επειδή τους αρέσει πάρα πολύ, ενθουσιάζονται και τα παιδιά και οι καθηγητές και οι εθελοντές, όσοι εμπλέκονται στο project αμέσως μετά που, όταν θα ξεκινήσει, πραγματικά αρχίζει και αυξάνεται και ο ενθουσιασμός και η ενεργοποίηση όλων και τα καταφέρνουν. Είναι, πραγματικά μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Πώς μέσα σε λίγους μήνες, γιατί αυτό το project διαρκεί μέσα στη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς και καταλήγει στον πανελλαδικό διαγωνισμό και κερδίζει η καλύτερη ιδέα που έχει και πραγματοποιηθεί με έναν ωραίο τρόπο και η ομάδα αυτή από την Ελλάδα εκπροσωπεί τη χώρα μας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, καθώς η Ελλάδα υπάγεται στο Junior Achievement Ευρώπης. Έτσι λοιπόν, μετά τον πανελλαδικό, το δικό μας διαγωνισμό, γίνεται και ο πανευρωπαϊκός διαγωνισμός, στον οποίο συμμετέχουν 40 χώρες, μαζί με αυτές και η Ελλάδα, και η χώρα μας εκπροσωπείται από την νικήτρια ομάδα. Και πέρυσι... Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε. Είμαστε στην ευχάριστη θέση τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές ομάδες να κατακτούν και ευρωπαϊκά βραβεία. Η ομάδα που κέρδισε πέρυσι το πανελλαδικό βραβείο ήταν η Eco Wave από το Αριστοτέλειο Κολέγιο Θεσσαλονίκης με μια εξαιρετική ιδέα. Τα παιδιά δημιούργησαν το πρώτο απολύτως βιοεπικοδομήσιμο ρολό χαρτιού για ιατρικά εξεταστικά κρεβάτια, το οποίο είναι, όπως είπα, πολύ απολύτως βιοεπικοδομήσιμο, γιατί στην άκρη, μέσα στο εσωτερικό του χαρτιού αυτό, υπάρχει ένα πλαστικό, το οποίο τα παιδιά κατάλαβαν ότι αυτό επιβαρύνει το περιβάλλον και καταναλώνονται τόνοι χαρτιού τέτοιου είδους σε όλα τα ιατρία. Οπότε με το καινούργιο αυτό ρολό χαρτιού που είναι απολύτως βιοπικοδομήσιμο, δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση στο περιβάλλον. Και είναι τα παιδιά σε σοβαρές συζητήσεις για να γίνει και πραγματικότητα αυτή η ιδέα. Έχουν φτιάξει το πρωτότυπο, αλλά είναι σε πολύ σοβαρές συζητήσεις να τα βγάλουν πραγματικά στην αγορά αυτό το χαρτί. Και πήραν και βραβείο καινοτομίας από την Delta Airlines στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό με αυτή την ιδέα. Και είναι μια ταλαντούχα ομάδα. Τα παιδιά άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στην Ευρώπη και μας εκπροσώπησαν επάξια. Επάξια. Ισχύει αυτό. Και πραγματικά είναι πολύ ελπιδοφόρο. Βλέπουμε παιδιά τέτοιας ηλικίας να είναι τόσο έξυπνα. Είναι και να κόβουν τον μυαλό τους. Πολύ σωστά και μάλιστα μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα και κάθε χρόνο, όχι μόνο αυτή η ομάδα, κάθε χρόνο, πώς τα παιδιά, ο πανελλαδικός διαγωνισμός γίνεται το καλοκαίρι και έχουν ένα μήνα να προετοιμαστούν για τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Και εκεί που τα άλλα παιδιά έχουν πάει διακοπές, έχουν τελειώσει με τις εξετάσεις τους και διασκεδάζουν, αυτά συνεχίζουν να εργάζονται στα αγγλικά για να κάνουν την παρουσίαση και τις συνεντεύξεις με τους κριτές στα αγγλικά και το κάνουν με μεγάλη χαρά. Και ενώ οι συμμαθητές τους διασκεδάζουν, εκείνοι εργάζονται. Και άρα, βάζουμε το καπέλο. Όντως, γιατί φαίνεται το μικρό του επιχειρηματία τελικά καταφέρνει και μπαίνει μέσα τους. Και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, το λέω ξανά αυτό, όχι μόνο για τη γενιά αυτή, αλλά και για μια ολόκληρη οικονομία και κοινωνία, που φαίνεται ότι σταδιακά έχει αλλάξει τις αντιλήψεις της σχετικά με το τι είναι επιχειρηματικότητα και το τι όχι. Έχει αλλάξει εντελώς. Και τολμώ να πω ότι έχει συμβάλει σε αυτό το Junior Achievement Greece. Γιατί πραγματικά χρόνια δημιουργούνται οι νοοτροπίες στα παιδιά. Και όταν βλέπουν ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα ανεβαίνει πολύ η αυτοπεποίθησή τους, η διάθεσή τους, ότι έχουν αυτή τη διέξοδο στη ζωή τους, να γίνουν επιχειρηματίες. Ακόμα και παιδιά... Ακριβώς. Ο Θοδωρής ο Μάντσης, που είναι ο πρόεδρος της, ο διευθύνων σύμβουλος της EcoWave, που αναφέρθηκα πριν, θέλει να ασχοληθεί με την ιατρική. Όμως αυτές οι δεξιότητες που αποέκτησε μέσα από το πρόγραμμα, καταλαβαίνει ότι θα τον βοηθήσουν να διοικήσει και το ιατρείο του αργότερα. Θα είναι πιο αποτελεσματικός. Δηλαδή, είμαστε εν δυνάμει όλοι επιχειρηματίες. Ό,τι και αν αποφασίσουμε να κάνουμε στη ζωή μας, η γνώση της επιχειρηματικότητας, η καλλιέργεια της επιχειρηματικής σκέψης, μας βοηθάει σε όποιο επάγγελμα και αν ακολουθήσουμε. Είναι μια δεξιότητα ζωής. Και χαίρομαι που τα παιδιά σε αυτή τη γενιά έχουν αυτή την ευκαιρία. Ωστόσο, μια τάξη π.χ. της ΓΑΜΑ Γυμνασίου που πήρε πέρσι συμμετοχή, που συμμετείχε πέρσι διαγωνισμό, μπορεί να το κάνει ξανά και φέτος και του χρόνου. Η ίδια ομάδα, οι ίδιοι μαθητές. Ναι, μπορούνε. Μπορούνε με μια καινούργια ιδέα. Βεβαίως, έχει συμβεί. Μπορούν με μια καινούργια ιδέα να συμμετέχουν. Δεν θα είναι και
ακριβώς οι ίδιοι μαθητές. Κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα μπουν στην ομάδα, αλλά είναι παιδιά σε πολλά σχολεία που έχουν κάνει το πρόγραμμα τρεις συνεχόμενες χρονιές και έχουν κάποιο ρόλο στην επιχείρηση. Και πόσα παιδιά περίπου μπορούν να πάρουν μέρος ανά ομάδα, δηλαδή πόσες ομάδες μπορούμε να έχουμε ένα σχολείο και πόσα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν μάξιμου. Ομάδα δημιουργείται πάνω από 5 παιδιά, θεωρείται ομάδα. Οπότε, ίσως και σε ένα μικρό σχολείο μπορεί να ξεκινήσει μια μικρή ομαδούλα 5 παιδιών, αλλά μπορεί να φτάσει και μέχρι 30-35 παιδιά, τα οποία βέβαια όσο πιο μεγάλη γίνεται η ομάδα, γίνεται λίγο πιο δύσκολο να μοιραστούν οι ρόλοι. Αλλά πολλά σχολεία το έχουν καταφέρει. Βέβαια, πιο ενεργά είναι έως 10 παιδιά, πολύ ενεργά μέσα στην επιχείρηση, αλλά κάνουν βοηθητικές δουλειές. Αλλά όλοι γίνονται διευθυντές. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το χαίρονται πάρα πολύ. Τους ανεβάζει πολύ τη διάθεση και την αυτοπεποίθηση που τα παιδιά αποκτούν συγκεκριμένους ρόλους διευθυντικούς. Ένας είναι ο γενικός διευθυντής, άλλος κάποιος είναι διευθυντής marketing. Μιλάω στο αρσενικό, αλλά εννοώ και τα κορίτσια, έτσι να μην παρεξηγηθώ. Μια κοπέλα, μια μαθήτρια, είναι διευθύντρια marketing, είναι γενική διευθύντρια, είναι διευθυντής οικονομικών, διευθυντής λειτουργίας. Όλοι παίρνουν ένα διευθυντικό ρόλο μες στην επιχείρηση και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και τις φέρνουν εις πέρας. Γίνεται διοικητικό συμβούλιο, γίνονται συνεδριάσεις επίσημες, παρουσία του καθηγητή, του εθελοντή, του διευθυντή του σχολείου. Πολλές φορές οι συνεδριάσεις, όταν δεν είχαμε αυτή την πανδημία, γινόντουσαν και στα δημαρχεία των πόλεων. Γίνεται με κάθε επισημότητα όλη αυτή η δράση. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα κάθε χρόνο να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και στο ευρύ κοινό και στην Κριτική Επιτροπή, στις εμπορικές μας εκθέσεις που γίνονται κάθε χρόνο στο Mall στην Αθήνα, στο The Mall Athens και στην Θεσσαλονίκη, στο Mediterranean Cosmos. Φέτος προσανατολιζόμαστε να γίνει virtual η εκδήλωση αυτή, για να μην τη χάσουμε φυσικά, να παρουσιάσουν τα παιδιά τη δουλειά τους. Και μετά οι 10 καλύτερες ομάδες, οι οποίες θα καταθέσουν το business plan στο Junior Achievement Greece και στην Ελίζα Παυλίδη, θα κριθούν ξανά από την Κριτική Επιτροπή και εκεί θα επιλεγούν, μάλλον όλες οι ομάδες θα καταθέσουν το business plan και οι 10 καλύτερες που θα αξιολογηθούν θα διαγωνιστούν στο μεγάλο τελικό. Πέρυσι είχε δώσει το πρώτο βραβείο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα την προσκαλέσουμε και φέτος, τώρα βγάζουμε τις ημερομηνίες. Και γίνεται και αυτό με μεγάλη επισημότητα και με επίσημους καλεσμένους. Και χαίρονται όλοι πάρα πολύ που είναι στη θέση που τους δίνουμε και εμείς την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά επιχειρηματίες και να τους επιβραβεύσουν για τη δουλειά τους. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε ξανά σε λίγα λεπτά. Τέσσερις γυναίκες. Τέσσερις εποχές. Μια ρογμή στο χρόνο. Όλα μέσα σε ένα συναρπαστικό βιβλίο. Στέλλα Σωτήρικου, ρογμή στο χρόνο. Βρείτε το τώρα και στην Amazon. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στην πηγή παιδεία. Κοντά μας έχουμε την κυρία Μαρία Γιαννέτου, διευθύντρια επικοινωνίας του Junior Achievement Greece. Και μιλάμε φυσικά για το θεσμό αυτόν που έχει φέρει μια νέα αλλαγή στην επιχειρηματικότητα και στα σχολεία. Να πούμε ότι τόσο πολύ επηρεάστηκε και το Υπουργείο και που έβαλε πλέον την επιχειρηματικότητα και στα σχολεία σαν μάθημα. Πώς σας φάνηκε αυτό? Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά, γιατί βοηθάει σε αυτό που είπατε νωρίτερα, να διαλυθεί αυτή η αρνητική νοοτροπία που υπήρχε μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα για την επιχειρηματικότητα. Οι επιχειρηματίες δεν είναι κάποιοι απατεώνες που πατάνε στο λαιμό τους εργαζόμενους. Έχουμε πει από αυτή τη λογική. Αντιθέτως, η επιχειρηματικότητα δίνει τη δυνατότητα σε όλους που θα ασχοληθούν σοβαρά με αυτό το θέμα και θα θελήσουν να γίνουν επιχειρηματίες, να δημιουργήσουν και θέσεις εργασίας. Και οι ίδιοι να ευημερίσουν, αλλά και να δώσουν δουλειά σε άλλους συνανθρώπους τους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το έχουμε καταλάβει όλοι.
πόσο μεγάλη σημασία έχει. Η ζωή μας κινείται γύρω από την επιχειρηματικότητα. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε αρνητικά για όλο αυτό. Οπότε, πραγματικά, μας χαροποίησε ιδιαίτερα που ο Υπουργός Παιδείας ενέταξε στο σχολικό πρόγραμμα πιλωτικά για φέτος το μάθημα της επιχειρηματικότητας σε 200 σχολεία. Πιλωτικά γίνεται φέτος. Βέβαια, επειδή ζούμε όλη αυτή τη δυσκολία με την πανδημία, θα γίνουν τα πρώτα βήματα. Τα παιδιά θα πάρουν μία γεύση από την επιχειρηματικότητα μέσα από αυτό το μάθημα, που διαρκεί περίπου 1,5 μήνα. Αλλά μας αρέσει πάρα πολύ, είμαστε πολύ υπέρ αυτής της κίνησης, γιατί αυτό το μάθημα είναι μια εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα. Τα παιδιά αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι είναι, και στη συνέχεια έρχεται το μεγάλο πρόγραμμα της μαθητικής εικονικής επιχείρησης, όπου τα παιδιά περνάνε από τη θεωρία στην πράξη και κάνουν την ιδέα τους προϊόν. Οπότε δημιουργείται ένας άλλος αέρας χαράς και δημιουργίας μέσα στο σχολείο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που και εν μέσω της πανδημίας έχουμε πολύ σημαντική συμμετοχή και φέτος. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, περιμένουμε τις ιδέες των παιδιών που θα αρχίζουν να έρχονται σιγά-σιγά, τις φετινές, και να τους επιβραβεύσουμε για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Παρόλο που υπάρχει όλη αυτή η δυσκολία που τα παιδιά είναι σπίτι, τα σχολεία κλειστά και γίνεται η επικοινωνία εξ αποστάσεως, τα παιδιά μας δείχνουν το δρόμο, δεν το έχουν βάλει κάτω καθόλου. Αντιθέτως, μας λένε οι καθηγητές ότι, που το κάνουν χρόνια το πρόγραμμα, ότι φέτος τα βλέπουν ακόμα πιο ενθουσιασμένα. Θέλουν πολύ να ξεφύγουν από αυτή τη μιζέρια, από αυτή τη δυσκολία και να κάνουν κάτι όμορφο, δημιουργικό, αισιόδοξο και να ανοίξει το μυαλό τους, να αξιοποιήσουν και τα εργαλεία αυτά τα διαδικτυακά που έχουν μάθει και να κάνουν θαύματα. Τους βλέπουμε, είναι έτοιμοι. Ο θεσμός προσφέρει κάποια άλλα εργαλεία στα παιδιά ως βοήθεια ή είναι μόνο ο υπεύθυνος που βοηθάει τις ομάδες? Είμαστε κοντά στα παιδιά και μάλιστα όλη αυτή η δυσκολία μας έχει οθήσει και εμάς σαν ομάδα να βρίσκουμε νέες λύσεις και να γινόμαστε ακόμα πιο καινοτόμοι και δημιουργικοί. Και θα φέρω ένα παράδειγμα ότι αυτή την Κυριακή θα κόψουμε virtual πρωτοχρονιάτικη πίτα μαζί με τη συμμετοχή των παιδιών που παίρνουν μέρος φέτος στο πρόγραμμα. Διαδικτυακά θα συναντηθούμε για πρώτη φορά στα χρονικά του οργανισμού όλοι μαζί μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και θα κάνουμε μια γιορτή, θα γνωριστούμε μεταξύ μας. Ήταν κάτι που υπήρχε δυνατότητα να το κάνουμε και στο παρελθόν, αλλά δεν το είχαμε σκεφτεί γιατί δεν είχαμε αντιληφθεί τις δυνατότητες που μας δίνει το πλατφόρμες, το ίντερνετ, έτσι ώστε να μαζευτούμε και πάρα πολλά άτομα όλοι μαζί και να γνωριστούμε και να ευχηθούμε ένας τον άλλον καλή επιτυχία. Οπότε φέτος το σκεφτήκαμε και θα το πραγματοποιήσουμε με μεγάλη χαρά αυτή την Κυριακή και κάνουμε και πολλές άλλες δράσεις, webinars, αξιοποιούμε αυτά τα εργαλεία τα οποία τα έχουμε και εμείς χρησιμοποιήσει πάρα πολύ αυτό το διάστημα, έτσι ώστε να δίνουμε περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά, περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε επιστρατεύσει ειδικούς που θα βοηθήσουν τα παιδιά μέσα από τα webinars να βάλουν πιο σωστά κάτω, να δομήσουν τις ιδέες τους και τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιήσουν την επιχείρησή τους. Οπότε, πραγματικά και σε εμάς, και σε εμάς άνοιξε το μυαλό αυτή η δυσκολία. Άρα, βλέπουμε ότι οι δυσκολίες μας κάνουν πιο έξυπνους, πιο καινοτόμους. Δεν πρέπει να τις φοβόμαστε. Πρέπει σχεδόν να τις περιμένουμε και να τις προσκαλούμε. Γιατί μας κινητοποιούν και εμάς όλους να κάνουμε πιο καινοτόμες δράσεις, να βρίσκουμε πιο δημιουργικές ιδέες για να προχωράμε μπροστά. Σε αυτά τα 6 χρόνια που είσαι στο τμήμα της επικοινωνίας του JA Greece, τι έχει αλλάξει? Έχουν αλλάξει πολλά. Κυρίως ότι έγινε γνωστός ο οργανισμός. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έτσι ώστε να επεκταθούμε στα δημόσια σχολεία. Πριν από τα πρώτα χρόνια που λειτουργήσε το Junior Achievement στην Ελλάδα, έγινε σχεδόν τα πρώτα χρόνια πραγματοποιούνταν πιλωτικά σε ιδιωτικά σχολεία το πρόγραμμα. Υπήρχε και η δυνατότητα στα ιδιωτικά, έχουν πιο πολλές ώρες διδακτικές, έχουν ομίλους, το οποίο βοηθάει ακόμα και σήμερα αυτό στην υλοποίηση. Και έτσι μπορούσαν τα παιδιά να ασχοληθούν περισσότερο με αυτό το project. Όμως, προσπαθήσαμε πάρα πολύ να έχουμε αυτή την πιο ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά και με τα σχολεία.
έτσι ώστε να μας καταλάβουν, να καταλάβουν πόσο μεγάλο είναι το όφελος, όχι μόνο και για τα παιδιά, και για τους καθηγητές. Οι καθηγητές που αναλαμβάνουν αυτό το πρόγραμμα γίνονται οι rock star του σχολείου, να το πω έτσι. Τα παιδιά δένονται τόσο πολύ με τα παιδιά με έναν άλλο τρόπο από ό,τι έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα να μπαίνουν σε μια τάξη και να διδάσκουν. Δένονται απίστευτα με τα παιδιά, τα παιδιά τους λατρεύουν και επίσης αποκτούν και μια νέα ειδικότητα. Γίνονται καθηγητές επιχειρηματικότητας. Είναι μια ειδικότητα για τους εκπαιδευτικούς. Είναι πολύ θετικό. Συνήθως σε πάρα πολλά σχολεία, και είναι καταπληκτική, το υλοποιούν οι οικονομολόγοι καθηγητές το πρόγραμμα, όμως το τολμούν και είναι και ανοιχτό και από εμάς σε όλες τις ειδικότητες, σε φιλόλογους, μέχρι και γυμναστές έχουν κάνει το πρόγραμμα, καθηγητές γαλλικών. Όποιος καθηγητής θεωρεί ότι θέλει να ανοίξει και ο ίδιος το δικό του μυαλό, τους ορίζοντές του και θέλει να βοηθήσει τα παιδιά να μπουν σε μια τόσο έτσι ευχάριστη και δημιουργική δράση, και το χαίρονται όλοι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μπαίνει και στο βιογραφικό όλων, μαθητών, καθηγητών. Αποκτούν όλοι καινούργιες δεξιότητες μέσα και από αυτό. Και παίρνουν επιστοποιητικό στο τέλος της, του προγράμματος. Βεβαίως, βεβαίως. Από εμάς και στα παιδιά και στους καθηγητές και στους εθελοντές. Είναι μια πολύ δημιουργική δράση που πραγματικά το λέω σχηματικά, αλλά έτσι είναι. Το λέω με μια εικόνα για να το καταλάβουμε όλοι, ότι όλοι μας, μαθητές, καθηγητές, γονείς, έχουμε μέσα στο μυαλό μας ένα μικρό κουτί, που είναι το κουτί, να το πω, της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, που εάν δεν ασχοληθούμε πρακτικά με την επιχειρηματικότητα, μένει κλειστό. Δεν ξέρουμε ότι έχουμε δυνατότητες τέτοιου είδους. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ανοίγουμε αυτό το κουτί στο μυαλό όλων, γονιών, καθηγητών, εθελοντών, μαθητών, έτσι ώστε με το που θα ξεκινήσει να δημιουργηθεί μια τέτοια δράση και να υλοποιηθεί η πρώτη επιχειρηματική ιδέα, είναι εντυπωσιακό, μας το λένε πάντα τα παιδιά αυτό, ότι ξαφνικά αρχίζουν και σκέφτονται συνέχεια έξυπνες επιχειρηματικές ιδέες. Βλέπουν γύρω τους κοινωνικά προβλήματα που θέλουν μια λύση η οποία μπορεί να γίνει και επιχείρηση. Μπαίνουν σε αυτή τη λογική όλοι και αρχίζει να κινείται το μυαλό, η δράση γύρω από την επιχειρηματικότητα, και βλέπουμε ότι οι παιδιά που έχουν ξεκινήσει το πρόγραμμα ως μαθητές συνεχίζουν και ως φοιτητές. Είχα μια επικοινωνία με έναν απόφοιτό μας, ο οποίος μπήκε και στο Πανεπιστήμιο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και του είπα συγχαρητήρια όταν είδα ότι πέρασε, γιατί που πέρασε στο Πανεπιστήμιο, και μου λέει, κυρία Γιαννέτου, το Πανεπιστήμιο είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι μετά από αυτή την εμπειρία συνεχίζω να συμμετέχω σε διαγωνισμούς, έχω καινούργιες ιδέες, συμμετέχω σε σεμινάρια, παρακολουθώ, έχω ανοιχτό μυαλό να μάθω, να δημιουργήσω, να πειραματιστώ, να ασχοληθώ με όλο αυτό το οικοσύστημα της καινοτομίας και στη συνέχεια θα αποφασίσω τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Αυτό μου έδωσε μεγάλη χαρά. Κατάλαβα ότι αξιοποίησε το έπακρο αυτή την εμπειρία και συνεχίζει να την αξιοποιεί, να συμμετέχει και σε άλλους διαγωνισμούς. Έχουμε και εμείς ένα φοιτητικό διαγωνισμό, στον οποίο πολλοί απόφοιτοι μαθητές συμμετέχουν. Ο οποίος είναι, λέγεται J Startup και είναι για φοιτητές. Και θα γίνει και αυτός. Γίνεται κάθε χρόνο ο πανελλαδικός διαγωνισμός και η νικήτρια φοιτητική ομάδα διαγωνίζεται πάλι στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, το φοιτητικό του Junior Achievement Europe. Και υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός και για αυτό το διαγωνισμό. Γίνεται λιγότερα χρόνια, τα μισά σχεδόν από ό,τι γίνεται ο μαθητικός, αλλά και εκείνος έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση τα τελευταία χρόνια και συνεχίζεται δυναμικά. Και φέτος έχουμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή. Ξέρετε, σας ακούω τόση ώρα μου για επιχειρηματικότητα. Λαμβάνω υπόψη μου τις δυσκολίες που έχει η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, τις είχε ούτως ή άλλως πριν τον κορονοϊό. Τώρα είναι πολύ παραπάνω πιο δύσκολη η επιχειρηματικότητα. Και αναρωτιέμαι αν τελικά το δίνω της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα είναι απλά μια... έχει βάση. Αν είναι απλά ένα όνειρο θερινής νυχτός. Όχι, δεν είναι καθόλου όνειρο θερινής νυχτός. Είναι πολύ πραγματικό αυτό το όνειρο. Φυσικά δεν θέλουμε να φουσκώσουμε τα μυαλά των παιδιών και όσων μας ακούνε ότι μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς προσπάθεια, χωρίς επιμονή, χωρίς κινητοποίηση, χωρίς σκληρή δουλειά. Όλα χρειάζεται να μπουν σε ένα πλαίσιο
και να δουλέψει κάποιος, αν έχει μια ιδέα και θέλει να γίνει επιχειρηματίας, εάν το προσπαθήσει, πραγματικά θα το καταφέρει. Η επιτυχία στη ζωή ορίζεται από την σφοδρή επιθυμία για επιτυχία. Όποιος έχει πραγματικά πολύ ισχυρή επιθυμία να γίνει επιχειρηματίας ή ό,τι βάλει στο μυαλό του, αλλά και δεν το βάλει κάτω σε όποια δυσκολία και να αντιμετωπίσει στην πορεία, αλλά την αξιοποιήσει ως μάθημα, κάθε δυσκολία όταν τη λύνουμε γίνεται ένα πολύ καλό μάθημα για τη συνέχεια, πραγματικά δεν πρέπει να απογοητεύονται ούτε από αυτή την πανδημία που υπάρχει τώρα. Αφού κλείσει αυτός ο κύκλος, ελπίζω το καλοκαίρι, θα υπάρξει ένα boom, θεωρώ, και στον τουρισμό και στην επιχειρηματικότητα. Δημιουργούνται τώρα ιδέες και ευκαιρίες, οι οποίες θα τις δούμε τα επόμενα χρόνια να γίνονται πράξη. Υπάρχουν καινούργια επαγγέλματα, υπάρχουν καινούργιες ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει αυτή η δυσκολία. Όλα είναι προς αξιοποίηση. Αρκεί να έχει κάποιος ανοιχτά μάτια, ανοιχτά αυτιά, ανοιχτό μυαλό και να τα καταλάβει όλα αυτά, να τα μελετάει, να τα παρακολουθεί και να τα αξιοποιεί. Είμαι απόλυτα βέβαιη για αυτό που λέω και θα δείτε τα επόμενα χρόνια ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα και στην Ελλάδα. Το ευχόμαστε όλοι, γιατί πλέον όλοι θεωρούμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι το μέλλον της οικονομίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Το αντιλαμβανόμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Πραγματικά συγχαρητήρια για το αξιόλογο το οποίο κάνετε με τον οργανισμό, για την επικοινωνία. Θεωρώ ότι έχετε αλλάξει και αλλάζετε συνεχώς την οτροπία των Ελλήνων και των μαθητών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και να πω και κάτι τελευταίο, δεν ξέρω αν έχουμε ακόμα χρόνο. Ναι. Ότι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είχε έρθει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε μια εκδήλωσή μας, είχε πει στα παιδιά ότι σίγουρα δεν θα γίνετε όλοι επιχειρηματίες, αλλά σας συγχαίρω που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να ανοίξετε το μυαλό σας, να αποκτήσετε εμπειρίες, να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας σκέψη και σίγουρα αυτό σε όποιο επάγγελμα και αν ακολουθήσετε θα σας ωφελήσει. Όποιο επάγγελμα και αν ακολουθήσετε, σίγουρα θα είσαστε από αυτούς τους επαγγελματίες που θα κάνουν το παραπάνω, το καινοτόμο. Επίσης, να επισημάνω ότι πολλά παιδιά που καταθέτουν το βιογραφικό τους για οποιοδήποτε θέση εργασίας, όταν οι εργοδότες βλέπουν ότι έχουν στο βιογραφικό τους ένα τέτοιο project, μπαίνουν σε προτεραιότητα τα βιογραφικά αυτά. Μας το λένε πολλοί καθηγητές που έχουν απόφοιτους του Junior Achievement Greece, ότι τα παιδιά επελέγησαν για θέσεις εργασίας λόγω της συμμετοχής τους σε αυτό το project. Ο εργοδότης καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ένα παιδί, για ένα νέο, ο οποίος από την παιδική του ηλικία έδειξε ότι είναι ένα ανήσυχο πνεύμα, ότι δεν φοβάται τη δουλειά, ότι είναι εργατικό, γιατί σίγουρα το project αυτό απαιτεί αρκετή δουλειά από τα παιδιά, αλλά δεν τη φοβούνται τη δουλειά. Όχι μόνο δεν τη φοβούνται, τους βοηθάει να αγαπήσουν το σχολείο περισσότερο και να γίνουν και πιο εργατικά γενικά και στο σχολείο και σε ό,τι άλλη δράση αναλαμβάνουν. Οπότε, πραγματικά, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό από κάθε άποψη για τα παιδιά. Το βλέπουμε και οι γονείς μας λένε ότι πόσο εντύπωση τους κάνει ότι το παιδί τους μέσα σε λίγους μήνες μεταμορφώνεται, κυριολεκτικά. Όταν ξεκινάει το project, πολλά παιδιά είναι διστακτικά, δεν είναι πολύ επικοινωνικά, είναι λίγο κλειστά. Όταν μπουν στην ομάδα και λίγους μήνες αργότερα, είναι άλλα παιδιά. Μου έλεγε χαρακτηριστικά μια καθηγήτρια ότι μια μαμά ενός μαθητή που ήταν στην εικονική επιχείρηση την έπαιρνε κάθε τόσο τηλέφωνο και την ευχαριστούσε που όθησε το παιδί της να μπει σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί πραγματικά δεν το αναγνώριζε. Το βλέπε χαρούμενο, δημιουργικό, εργατικό, να πηγαίνει καλύτερα και στα μαθήματα. Τα παιδιά εμπνέονται και κινητοποιούνται μέσα από αυτό το project. Και αυτό κρατάμε εμείς ως Junior Achievement περισσότερο από κάθε τι άλλο. Επίσης, έχουμε δει πολλές περιπτώσεις παιδιών. Καλά, τη Μαρία την Κοκάλα θα την ξέρετε όλοι. Είναι μια απόφυτος του Junior Achievement Greece που έχει διαγράψει μια πολύ εντυπωσιακή πορεία και της έχουμε δώσει και υποτροφία. Το μοναδικό παιδί που έχουμε δώσει υποτροφία, 20.000 ευρώ για τις σπουδές της. Μεγάλωσε σε ένα χωριό της Πιερίας, της Φενδάμη, και κατάφερε να κερδίσει βραβείο ηγετικής προσωπικότητας στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό και μπήκε και στο πανεπιστήμιο και ήδη εργάζεται σε μια πολύ σπουδαία εταιρεία, σε πολύ σπουδαία θέση, και είναι μόλις 19 χρονών η Μαρία.
τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε συνέχεια από αποφυτούς μας. Είναι επιχειρήσεις που έχουν καταφέρει και έχουν γίνει αληθινές. Και μάλιστα από ένα ειδικό σχολείο. Το ΕΚ Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε μια μαθητική εικονική επιχείρηση πριν 2 χρόνια, την School Synergy Snacks, με πολύ ωραίες μπάρες δημητριακών, που είναι ένα ειδικό σχολείο. Πήγε πολύ καλά στη μαθητική επιχείρηση και τώρα λειτουργεί ως αληθινή επιχείρηση. Αυτές οι μπάρες πολλούνται σε πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα και έχει κερδίσει και χρηματοδότηση από επενδυτές η εταιρεία αυτή. Τι άλλο να πω, υπάρχουν πάρα πολλά success stories από φύτων μας, μαθητικών επιχειρήσεων, που θα τα βλέπουμε συνέχεια να αυξάνονται και να καμαρώνουμε τα παιδιά μας να είναι δημιουργικά επιτυχημένα και να βοηθούν και συνανθρώπους τους. Γιατί πρέπει να τονίσω και αυτό, ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις έχουν κοινωνικό πρόσημο, όλες λύνουν κάποιο κοινωνικό, οικολογικό πρόβλημα με την επιχείρηση. Και σίγουρα στην πορεία δημιουργούν και θέσεις εργασίας. Τα παιδιά αυτά που είναι παιδιά με ειδικά χαρίσματα έχουν τη δική τους επιχείρηση τώρα. Έχουν δημιουργήσει και θέσεις εργασίας. Έχουν ενταχθεί πολύ ομαλά μέσα στην κοινωνία μέσα από μια τέτοια επιχείρηση. Πολλές αισιόδοξες ιστορίες που προέρχονται από το Junior Achievement Greece και καλούμε όλους να μπουν στην οικογένεια του οργανισμού μας. Οι γονείς, τα παιδιά, οι καθηγητές, οι εθελοντές, οι χορηγοί, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ φυσικά, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε ο οργανισμός μας. Είναι μη κερδοσκοπικός και χρηματοδοτείται όλο αυτό που γίνεται από τους χορηγούς μας. Τους ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε σε φάση ανάπτυξης και πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα καταφέρουμε να υλοποιούμε το πρόγραμμα αυτό που τώρα γίνεται προαιρετικά και θα συνεχίσει μάλλον να γίνεται προαιρετικά, αλλά θα γίνεται σε όλο ένα και πιο πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε άκρη της χώρας μας. Γιατί αυτό που ελπίζουμε είναι να έχουμε παιδιά έξυπνα, δημιουργικά, εργατικά, που δεν φοβούνται να βγουν εκεί έξω στην αγορά εργασίας, συγγνώμη, και να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν και επιθυμούν. Χωρίς να περιμένουν πάντα βοήθεια από ψηλά. Όπως περιμέναμε, π.χ. η δική μου γενιά και οι προηγούμενες γενιές. Έτσι, όχι. Η βοήθεια έρχεται από μέσα μας πρώτα. Η επιθυμία μας να εργαστούμε και να προσπαθήσουμε. Εμείς στα μαθητικά χρόνια είμαστε κοντά τους και στα φοιτητικά. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που αγκαλιάζουν τους νέους που προσπαθούν και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Θα βρουν σίγουρα την άκρη. Εφόσον το θέλουν πολύ, εργαστούν σκληρά, δικτυωθούν, μάθουν όλα τα μυστικά της επιχειρηματικότητας μέσα από πιο έμπειρους ανθρώπους από εκείνους, θα τα καταφέρουν, είναι απόλυτα βέβαιο. Απόλυτα βέβαιο. Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για όλη αυτή την υπέροχη κουβέντα που είχαμε σήμερα στην Πηγή Παιδείας μαζί, κυρία Γιαννέτου. Ήταν για μας πολύ μεγάλη τιμή και χαρά. Και για μένα, και για μένα. Πάντα χαίρομαι, ευχαριστώ πολύ και να σας συγχαρώ και για τη δουλειά που κάνετε στο Πηγή Παιδείας. Είναι απαραίτητο να καταλάβουμε όλοι ότι όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Και η παιδεία σημαίνει και η οικογένεια, ανατροφή, διαπαιδαγώγηση, σχολείο. Όλα αυτά συνθέτουν την προσωπικότητα ενός παιδιού και ενός ενηλίκου αργότερα. Οι καλές συμπεριφορές, οι αισιόδοξες σκέψεις, οι καλοί χαρακτήρες χτίζονται στα παιδικά χρόνια. Και σε αυτό χρειάζεται να συμβάλλει το σχολείο, πάρα πολύ σημαντικά, και γι' αυτό είναι η βάση της κοινωνίας μας το σχολείο. Χρειάζεται να δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο θέμα της παιδείας, όχι απαραίτητα μόνο της εκπαίδευσης, της διαπαιδαγώγησης και της δημιουργίας καλών χαρακτήρων. Αυτή θα πάνε την Ελλάδα μπροστά. Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ και πάλι για την παρουσία σας στην Πηγή Παιδείας. Μας τιμάει πάρα πολύ και ο καλός λόγος που είπατε για μας, αλλά και η παρουσία σας. Το λέω ξανά αυτό, γιατί αναγνωρίσουμε όλα αυτά που έχετε συνεισφέρει και στον οργανισμό, αλλά και τη βοήθεια που έχετε δώσει και τα παιδιά μέσα από αυτό που κάνετε να καταλάβουν 5 πράγματα παραπάνω. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τετάρτη στις 5, όπου έχουμε καλεσμένη μας την κυρία Δέσποινα Μύρου, την Ελληνίδα Χολιγουντιανή στάρ, η οποία διαπαιδεύει στο εξωτερικό. Να ευχηθούμε ένα καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. 2 λεπτάκια.